Κύριε Λιβανέ, έχετε το λόγο. Με την ίδια περίπου άνεση. Και μετά θα πω τον κατάλογο των συναδέλφων και εκεί θα χρειαστεί να ορίσουμε κάποια μεταξύ μας διαδικασία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Κύριε Λιβανέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Βουτουμάνο και τους συνεργάτες τους στην Ελληνική Βουλή. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για την ενημέρωση που μας κάνατε, αλλά κυρίως για την παρουσία σας εκεί που δίνει κύρος και εξασφαλίζει την εγκυρότητα μέσα από τις εμπειρίες που έχετε και την πορεία την οποία έχετε διαγράψει στο δικαστικό σώμα και στη ζωή. Ήθελα να συγχαρώ επίσης, όπως και οι προλαλήσαντες, τον πρόεδρο τον κύριο Μπούρα, που μέσα στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας που ζούμε συγκάλεσε για δεύτερη φορά την Επιτροπή για να γίνει και αυτή η συζήτηση μετά την πρώτη που έγινε για να απαντήσει ο κύριος Πέτσας στα ερωτήματα που είχαν τεθεί και να δώσει συνέχεια έτσι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Με αυτού του είδους τις συνεδριάσεις νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα δυναμική επανεκκίνηση και του κοινοβουλευτικού έργου, πράγμα το οποίο θέλουν όλες οι πτέρυγες. Νομίζω ότι η παρουσία σας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το νομικό πλαίσιο, όσο και τις συνταγματικές αρμοδιότητες, αλλά και την αποστολή του ΕΣΟΥΡΟΥ. Βεβαίως, νομίζω ότι κρατήσαμε όλοι και τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που έχετε, τόσο ως προς το πλαίσιο λειτουργίας, αλλά κυρίως ως προς τους υπαλλήλους. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να διευθετηθεί, γιατί είναι κοινή θέληση όλων. Η παράταξή μας είναι γνωστό και δεδομένο ότι διαχρονικά επιζητά την πολυφωνία και την ανεξαρτησία γνώμης και των δημοσιογράφων, βεβαίως. Και συμφωνώ και με τον κύριο Κεκέρογλου που εκπροσωπεί το όλον κοινάλ εδώ, ότι η δουλειά του ΕΣΟΥΡΟΥ δεν είναι να διατάζει, δεν είναι να γυρνάει πίσω σε άλλες εποχές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, αλλά να νουθετεί και να κατευθύνει. Και από όσα μας είπε ο Πρόεδρος πριν, νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δουλειά του. Άκουσα με προσοχή τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, σε αυτά τα οποία είπε και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο τα είπε και διάβασα και την επιστολή που έστειλε ο κύριος Χαρίτσης στον Πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ και δεν μπορώ να μην πω ότι υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό στυλ, ένα τελείως διαφορετικός τρόπος σκέψης και απόδοσης παρεμφερών ετοιμάτων και θεμάτων, αλλά με μια διαφορετική πολιτική διάσταση. Αυτό, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες που ζούμε, νομίζω ότι μας ξαναθυμίζει την διαφορά ορισμένων στελεχών από άλλους και κυρίως του πρώην Πρόεδρου της Βουλής σε σχέση με μια κομματική γραμμή που αναφέρεται στο χθες και νομίζω ότι κανέναν δεν ευνοεί. Ο κύριος Χαρίτσης, με μια ειρωνία βλέπω στην επιστολή του, λέει ότι δεν υπάρχει καμία κριτική ή εναλλακτική φωνή στις τηλεοράσεις κατά της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Νομίζω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία. Υπάρχει παντού η κριτική. Προφανώς στις μέρες μας είναι πιο έντονη η ενημέρωση από την κυβερνητική και πολιτιακή πλευρά, αλλά η κριτική υπάρχει και διασφαλίζεται ακριβώς από όλα όσα μας είπε πριν ο Πρόεδρος. Λέει σε κάποια στιγμή ότι η δημόσια τηλεόραση έφτασε στο σημείο να μεταδίδει συζητήσεις με τη συμμετοχή αποκλειστικά κυβερνητικών στελεχών, αγνοώντας πλήρως την αντιπολίτευση. Αν με αυτό εννοεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ την καθημερινή ενημέρωση των 6, όπου ο κύριος Τσιόδρας με τους δύο υφυπουργούς ενημερώνουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για τις εξελίξεις στα θέματα της πανδημίας, νομίζω ότι βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την διάθεση και την αποδοχή της κοινής νόμης που επιζητά αυτή την ενημέρωση, ακριβώς γιατί ζούμε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες. Καταλαβαίνω ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής αυτής στέκεται στην διαμαρτυρία γιατί δεν μεταδόθηκε επαρκώς η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα για τα οικονομικά. Νομίζω ότι μεταδόθηκε επαρκέστατα, δηλαδή περισσότερο τα έχουμε μάθει όλοι απ' έξω τις προτάσεις της αντιπολίτευσης
Πράγματι ήταν μια καλή στιγμή νομίζω για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχε ένα πρόγραμμα, έχει ένα πρόγραμμα, έχει μια άποψη. Μπορεί εμείς να διαφωνούμε ή η κυβέρνηση να διαφωνεί σε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι παρουσιάστηκε σε πολύ καλό επίπεδο, υπερβολικό εγώ θα έλεγα. Και βεβαίως είδαμε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται σε συνεντεύξεις, σε τετατέτ και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα έρθω λίγο σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βούτσης στη συνέχεια, γιατί τα θεωρώ λίγο πιο τεκμηριωμένα και σοβαρά. Είναι αυτονόητο και το καταλαβαίνουμε όλοι, το είπανε και κάποιοι από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι η σύγκριση που πρέπει να γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη που βγαίνουν και ενημερώνουν για την πανδημία, αλλά είναι ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων που καλούνται για να ανταλλάξουν απόψεις και να πούν τις θέσεις των κομμάτων τους. Και εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια αναλογικότητα με βάση βέβαια και τη δύναμη των κομμάτων. Και όλοι μας βλέπουμε τηλεόραση, όλοι μας ακούμε ραδιόφωνο και εγώ προσωπικά ούτε έχω πάει ποτέ σε κάποια τέτοια συζήτηση χωρίς να υπάρχει εκπρόσωπος όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλου κόμματος. Και βεβαίως όποτε ανοίξεις ένα κανάλι πάντοτε υπάρχουν και στελέχοι άλλων κομμάτων. Προφανώς και εγώ συμφωνώ με αυτό, τα μικρότερα σε δύναμη κόμματα εκπροσωπούνται πολύ λιγότερο και κυρίως στην περίοδο της κρίσης. Διότι έχω την αίσθηση, και αυτό είναι βέβαια επιλογή των δημοσιογράφων και των διευθυντών, ότι δεν η κομματική και πολιτική αντιπαράθεση έχει μπει σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτη μοίρα είχαν μπει τα ζητήματα της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό ήθελα να πω στον κύριο Μιλωνάκη ότι καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπε και κυρίως έφυγε ο κύριος Βελόπουλος να πούμε σαν παράταξη ότι τιμούμε τη θεσμική ιδιότητα του κύριου Βελόπουλου. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από κανένα συνάδελφο να τοποθετηθεί επιθετικά, αλλά όπως και ο κύριος Βελόπουλος είναι έτσι ευχάριστος και δυναμικός από το Βήμα, έγινε μια συζήτηση σε ένα υψηλότερο επίπεδο που δεν έχει κανέναν χαρακτήρα. Δεν έχει κανένα χαρακτήρα πολιτικό. Δεν έχει κανένα χαρακτήρα πολιτικό. Τώρα εγώ σας μιλάω προσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Οπότε τιμούμε όλοι οι βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τη θεσμική ιδιότητα του κυρίου Βελόπουλου. Δεν θα ήθελα να συγκρίνω σε αυτή τη φάση την δημόσια τηλεόραση με τη δημόσια τηλεόραση στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα μπούμε σε αυτόν τον μικροκομματικό διάλογο. Ο κύριος Βούτσης επανέφερε το θέμα των δεσμεύσεων από τον κύριο Πέτσα για τα 11-9 εκατομμύρια της επικοινωνιακής καμπάνιας για την ενημέρωση του ελληνικού λαού για την πανδημία. Αντιλαμβάνεστε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι η ενημέρωση αυτή είναι η βέλτιστη άμυνα της πολιτείας απέναντι σε ανυπόστατες ειδήσεις, σε fake news και σε πολλές φορές σε αβάσιμες και επικίνδυνες ειδήσεις και προτάσεις οι οποίες μπορούν, όπως είδαμε στην Αμερική, να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο. Οι δημοσιεύσεις όλων των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπάρχουν στη διάβγεια για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Το κόστος σε σχέση το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία που ανέλαβε, που προφανώς έπρεπε να αναλάβει μια εταιρεία να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μηδαμινό, είναι πολύ κάτω από το 1% του συνόλου του κόστου της άμυνας στην πανδημία. Απαντώντας και στην κυρία Σακοράφα, τα περιφερειακά κανάλια έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα πάρουν το 30% του συνόλου και σε σχέση με το πότε αυτά θα δημοσιοποιηθούν έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές ο κύριος Πέτσας λέγοντας ότι γίνεται ενδελεχέστατος έλεγχος, υπάρχουν τα εργαλεία αυτά για να δούνε ακριβώς τις αναφορές, να μετρήσουν ακριβώς του τι έχει μεταδώσει κάθε κανάλι και θα βγουν στη δημοσιότητα, θα έρθουν και στη Βουλή, αλλά θα βγουν και στη δημοσιότητα όλες αυτές οι επιχορηγήσεις και οι συμβάσεις.
ο τρόπος που λειτουργεί η επικοινωνιακή αυτή καμπάνια είναι προφανώς μέσω αυτής της εταιρείας. Δεν νομίζω ότι εκεί υπάρχει κανένας διαξυφισμός αν θα έπρεπε να γίνεται έτσι ή όχι, αλλά οι πληρωμές όλες γίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών απευθείας. Δεν υπάρχει μεσάζον δηλαδή εκεί ιδιωτικός φορέας ο οποίος να μοιράζει τα χρήματα. Και βεβαίως αξιοποιεί η κυβέρνηση το Μητρό Περιφερειακών Μέσων που υπάρχει και υπήρχε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, και μέσω αυτού άλλωστε δόθηκε και η στήριξη των ΚΑΔ. Άρα είναι ένα συγκροτημένο αρχείο μέσα από το οποίο δουλεύει. Πάντως τα πάντα περνάνε και ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τις πληρωμές. Και σε κάθε περίπτωση θα δοθεί απόλυτος απολογισμός για όλα τα μέσα, για το τι έχουν πάρει και τι έχουν αποδώσει ως έργο. Νομίζω ότι εν τη ρήμη του λόγου ο Πρόεδρος, τον οποίον σεβόμαστε και νομίζω, το είπα και πριν, είναι μια χρήσιμη δημοκρατική φωνή στο Κοινοβούλιο και στην αριστερά σήμερα, μίλησε για δολοφονική άποψη. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια υπερβολή. Βέβαια, εσείς έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στη συνέχεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στο κάλεσμά του για τήρηση της συνταγματικότητας, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας βροντοφωνάζει ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Και κάθε μέρα νομίζω ότι επαναλαμβάνει και ο Υπουργός, ο κύριος Πέτσας, ότι η παράταξή μας είναι αυτή που πρώτη θέλει και επιζητεί και την αμεροληψία και την αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης, και βεβαίως όλη αυτή η προσπάθεια ήταν και βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής μας. Με αυτές τις σκέψεις και πάλι θέλω να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και όπου μπορεί η Βουλή να φανεί χρήσιμη στην ενίσχυση των δομών σας, νομίζω με απόλυτη ομοφωνία θα σας στηρίξουμε εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Λιβανό.